Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 14 Ιουνίου του 2024. Η Παρασκευή είναι δύσκολη μέρα, γιατί έχουμε την εκπομπή, γράφουμε την εκπομπή στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Είναι μία από τις πιο δύσκολες μέρες. Πάμε τώρα και στα δικά μας, στα της εκπομπής. Επειδή είχα και μια συζήτηση με άνθρωπο που χειρίστηκε αυτά τα θέματα, και μου ανέπτυξε τον προβληματισμό του για το θέμα του απόδημου ελληνισμού. Μου είπε λοιπόν ότι ενώ έχουμε διάφορες καταγραφές για εκατοντάδες χιλιάδες εδώ, εκεί, παρακεί, ότι υπάρχει μια δυσκολία, ουσιαστική δυσκολία, αντικειμενική δυσκολία, έλλειψη πολιτικής. Αυτοί οι άνθρωποι να είναι καταγεγραμμένοι στα προξενικά γραφεία και να έχουν μια επαφή με τα προξενικά γραφεία, μέσω των προξενικών γραφείων με την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, το γνωρίζω αυτό, το έχω βιώσει σε διάφορες ομιλίες που κλήθηκα να κάνω στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία και όχι μόνο. Εκεί διαπίστωσα μια αντιπαλότητα μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων και των κατατόπους ενορίων. Οι ενορίες απορρίπτουν στην ουσία τις κοινότητες ή τις θεωρούν ανταγωνιστικές ή περιττές και λένε τι θέλετε τις κοινότητες, ό,τι θέλετε να τα κάνετε, ελάτε να τα κάνετε στις εκκλησίες. Γιατί οι εκκλησίες, να το πούμε αυτό, έχουν κατορθώσει, ειδικά στη Γερμανία, έχουν κάνει κτίρια, εκκλησίες, χώρους εκδηλώσεων, χώρους ακόμα και στάθμισης αυτοκινήτων. Έχω δει πραγματικά ορισμένους ιερείς που έχουν κάνει θαύματα, μικρές Αγίες Σοφιές. Και έχω γίνει μάρτυρας εμπλοκής του γενικού προξένου με τον ιερέα, ποιος θα μπει πρώτος και... Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν είναι η γενική αναφορά. Πάμε στην ειδική τώρα. Ενώ όπως ξέρετε η εκπομπή έχει παλέψει για την ψήφο των αποδήμων, γιατί πιστεύω ότι δια της ψήφου επανενώνονται επανενώνεται ο απανταχού ελληνισμός με τον εθνικό κορμό. Είδαμε ότι με την επιστολική ψήφος ότι τελικώς από το εξωτερικό μόνο 30-40 χιλιάδες Έλληνες εγγράφηκαν και ψήφισαν, δεν ξέρω πόσοι ψήφισαν, ναι, τότε 30-35 χιλιάδες προς 40. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, κάποιες φοβίες, να μην το χειρίστηκε καλά η κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή μας ακούν πολλοί από το εξωτερικό, σήμερα μάλιστα ήρθε ένας φίλος από το Λος Άντζελες, φίλος της εκπομπής εδώ, που είχε ξαναέρθει και πέρυσι, και μου είπε ότι ακούνε την εκπομπή οι Έλληνες εκεί, πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι, ακόμα και να είναι το κράτος να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτό το απίστευτο δυναμικό. Το έχω ξαναπεί ότι ο ελληνισμός, ο εκτός Ελλάδος ελληνισμός είναι ισχυρότερος οικονομικά, επιστημονικά, όσον αφορά το επιστημονικό δυναμικό εννοώ, πολιτικά, δηλαδή μπορεί οι Έλληνες στις ΗΠΑ να επηρεάσουν περισσότερο, όπως και έγινε, την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να λάβει αποφάσεις που είτε θα υποστηρίξουν τα εθνικά μας συμφέροντα είτε δεν θα τα βλάψουν, περισσότερο από ό,τι οι κυβερνήσεις εδώ οι ελλαδικές. Επίσης και πληθυσμιακά θα έλεγα, μπορεί, για παράδειγμα, οι Έλληνες που ήρθαν από τη Σοβιετική Ένωση, οι πόντοι, οι ποντιακής καταγωγής, εδώ μπόλιασαν τον ελληνισμό και τόνωσαν το δημογραφικό της Ελλάδας, γιατί έκαναν 3, 4 και 5 παιδιά. Τώρα δεν ξέρω σε ποια φάση είναι, αλλά ξέρω ότι εδώ στον Αστρόπυργο, στο Μενίδη και στην Καλυθέα ακόμα 3, 4, 5. Μπορεί λοιπόν και εκεί που είναι, έχουμε στη Ρωσία και στην Ουκρανία, στη Μαριούπολη, έχουμε και εκεί περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες. Έχουμε στις ΗΠΑ 2-3 εκατομμύρια, λένε. Στην Αυστραλία μισό εκατομμύριο, στη Γερμανία περίπου μισό εκατομμύριο. Οι Γερμανοί δίνουν 350.000, εγώ πιστεύω ότι είναι μισό εκατομμύριο. Συγγνώμη, πήγα στο Μόναχο και είδα περισσότερα παιδιά, δεν έχω δει πουθενά να σας πω τώρα. Πάνω από 200 παιδιά είδα. 300. Σε μια εκδήλωση. Τι θέλω να πω. Έχουμε ευθύνη
ο ελληνισμός, ο απόδημος ελληνισμός, ο εξωελλαδικός ελληνισμός, διότι είναι και ορισμένοι που δεν θεωρούνται απόδημοι. Για παράδειγμα, οι Έλληνες της Ρωσίας ή ξέρω εγώ αν υπάρχουν στο Λίβανο που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι και στην Συρία, αυτοί δεν θεωρούνται απόδημοι, έτσι. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να τους φέρουμε πιο κοντά στον εθνικό κορμό. Υπάρχουν λανθασμένες νοοτροπίες. Επίσης υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα πατριαρχία, που και αυτά θεωρώ ότι εντάσσονται στον ευρύτερο ελληνισμό, γιατί είναι ελληνοορθόδοξα πατριαρχία και εκεί υπάρχουν τάσεις, απόπειρες, προσπάθειες, πέφτει και πολύ χρήμα να αφελληνιστούν και να αποκτήσει τον έλεγχο των πατριαρχείων αυτών το ρωσικό, το πατριαρχείο της Μόσχας, και εκεί αυτά γίνονται επειδή δεν, το κενό πολιτικής που υπάρχει από την Ελλάδα το καλύπτει ο ένας και ο άλλος εν προκειμένου στα πατριαρχία η Μόσχα. Είχαμε και έχουμε την ελπίδα ότι η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, το συμμετέχω πλέον αφού συμμετείχε στις εκλογές και αυτό έγινε, και έχω την ελπίδα ότι αυτό θα λειτουργήσει ενωτικά, θα δείξει ενδιαφέρον, και έχουμε σχέδια, κάναμε συζητήσεις, έχουμε σχέδια, θα δείξει ενδιαφέρον, έμπρακτο ενδιαφέρον για τον ελληνισμό, τον εκτός Ελλάδος ελληνισμό, και θα ανατρέψουμε την ιστορία. Πάμε τώρα στο θέμα της δημοκρατίας και μετά στο συμμετέχω. Να το ξαναπούμε. Εγώ δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Θα έλεγα ότι στο θέμα αυτό εντρίφησα όταν ο Σταύρος έγραψε το βιβλίο, έκανα την επιμέλεια. Γιατί ένα βιβλίο για να εκδοθεί, όσο καλός και να είναι ο συγγραφέας, θέλει μια επιμέλεια. Έκανα την επιμέλεια. Κάνοντας την επιμέλεια, λοιπόν, ρωτούσα τον Σταύρο τι θες να πεις εδώ, τι θες να πεις εκεί, και έτσι μπόρεσα να καταλάβω με όρους πολιτικής επιστήμης τι εστί δημοκρατία και τι εστί republic. Αυτό που έχει ο κόσμος ο δυτικός δεν είναι δημοκρατία. Το επικαλείται, θα σας πω για ποιο λόγο, είναι republic. Δηλαδή αντιπροσώπευση στην ουσία. Αλλά δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία είναι άλλο πράγμα, θα δούμε μετά. Τι κάνουν όλοι αυτοί? Επειδή η δύναμη της λέξης δημοκρατία είναι απίστευτη, είναι πιο μεγάλη από την πυρηνική δύναμη, επειδή λοιπόν η δύναμη της λέξης δημοκρατία είναι τεράστια, την χρησιμοποιούν όλη η Δύση. Τώρα χρησιμοποιεί τη Δύση την δημοκρατία, λέει δημοκρατικές χώρες, που δεν είναι, έναντι χωρών που είναι αυταρχικές. Τώρα, όσον αφορά τη δημοκρατία, χρησιμοποίησαν και άλλα καθεστώτα τη λέξη δημοκρατία. Βασιλευόμενη δημοκρατία, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Προεδρική, προεδρευόμενη δημοκρατία, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όλα αυτά είναι, είπαμε, republic, και μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τον όρο. Ισλαμική δημοκρατία, δηλαδή μιλάμε για σοσιαλιστική δημοκρατία, άλλο, άλλη ανοησία. Όλη αυτή λοιπόν, λαϊκή δημοκρατία και όλα αυτά, όλα αυτά είναι τεχνάσματα για να κρύψουν το τι πραγματικά είναι αυτά τα καθεστώτα, αυτά τα πολιτεύματα, καπηλεύονται τον όρο δημοκρατία. Η δημοκρατία λοιπόν είναι αυτό που διαβάσαμε χθες, και τη δικαιοσύνη και την εξουσία να την ασκεί ο λαός. Αυτό είναι η δημοκρατία. Μια μορφή που είναι κοντά στο ιδεατό, στην ιδεατή δημοκρατία, είναι αυτή που έχουμε στην Ελβετία. Και είπαμε να πάμε να την μελετήσουμε, να ρωτήσουμε θεσμικά πώς λειτουργεί, γιατί αυτό είναι και το εγχείρημα του συμμετέχω. Αυτές τις συζητήσεις γίνονται τώρα. Κάποιος φίλος έγραψε σε ιδιωτικό, δεν έκανε σχόλιο δημόσιο, και μου είπε, τα λέτε όλα αυτά για τη δημοκρατία, αλλά δεν λέτε τι θα κάνετε με τους πλούσιους και με τις ελίτ. Τι να κάνουμε? Γιατί να το κάνουμε εμείς, ας το κάνουν οι πολίτες. Με τους πλούσιους και τις ελίτ, αυτά τα ταξικές συγκρούσεις και τα λοιπά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
Όσο τα καταλαβαίνω, εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος, σωστό ή... Δεν τα καταλαβαίνω. Οι πολίτες, λοιπόν, εάν εφαρμοστεί η δημοκρατία, εάν το συμμετέχω, επαναλαμβάνω, είναι ένα... Δεν έχουμε καβαλήσει καλάμι, ιστορικής σημασίας εγχείρημα. Εάν λοιπόν το συμμετέχω, κατορθώσει, είπαμε, θα ανασκουμποθούμε το επόμενο διάστημα. Τις 6-7 χιλιάδες θα τις κάνουμε 100 χιλιάδες. Εάν λοιπόν 100 χιλιάδες άνθρωποι, για παράδειγμα ήταν ένα εγχείρημα αυτό με τις κυρίες Καριστιανού, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, είπαν, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ. Είπαν την άποψή τους για πρώτη φορά μετά από πόσο καιρό. Εάν λοιπόν 100.000 άνθρωποι κατορθώσουμε θέματα που προκύπτουν, σε θέματα που προκύπτουν να λέμε την άποψή μας, να την εκφράζουμε και αυτό να παρουσιάζεται στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρεμπιπτόντως, στα σχέδιά μας είναι να γίνει κίνηση πολιτών συμμετέχω και στην Κύπρο. Εντάξει. Εάν λοιπόν αυτό το εγχείρημα αρχίσει και λειτουργεί και εκφράζεται η άποψη 100.000 πολιτών, ένα παράδειγμα φέρνω, και παρουσιάζεται στους πολίτες, θεωρώ ότι εάν όντως οι πολίτες δείξουν τη σοφία τους, και θα σας πω για τη σοφία των πολιτών, του λαού, τότε αυτό θα επεκταθεί και θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους αυτή η κίνηση πολιτών θα κατορθώσει, τώρα το ξεκινάμε, να φέρει την πραγματική δημοκρατία στην χώρα μας. Κάποιοι λένε, και ποιοι θα αποφασίζουν, λέει. Ακούστε. Λέει, πρέπει να αποφασίζουν κάποιοι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Καταρχάς με τις άποψεις. Αυτή είναι απαράβατη αρχή. Όταν σκέφτονται οι πολλοί είναι καλύτερα. Γιατί στους πολλούς μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που υστερούν, κάποιοι που είναι πολύ ευφυείς, και ο μέσος όρος είναι η σοφία. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ το καλοκαίρι μερικές φορές μου αρέσει να παρακολουθώ θεατρικές παραστάσεις αλλά και συναυλίες στο θέατρο του Ηρώδου του Αττικού, εδώ. Ξέρετε, έχω διαπιστώσει. Μερικές φορές οι τραγουδιστές, οι επισκηνείς, δίνουν, ας πω τη λέξη, πάσα στους 5.000, 6.000 που θεατές να τραγουδήσουν. Η μελωδία που βγάζουν οι 5.000 θεατές είναι καλύτερη από το τραγουδιστή. Σε αυτό θα πρέπει να επικεντρώσουμε. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι τυχαίο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γνώμη των πολλών. Αρκεί η γνώμη των πολλών να εκφράζεται χωρίς να είναι σημαδεμένη η τράπουλα. Επαναλαμβάνω, δεν ξεκινάμε να κάνουμε το ευκολότερο εγχείρημα, το δυσκολότερο ξεκινάμε να κάνουμε. Ξέρω ότι θα βρεθούν και προβλήματα, θα βγει ο ένας στο μακρύ του, το κοντό του. Δεν μας φοβίζει τίποτα. Μα τίποτα, γιατί? Διότι εμείς είμαστε που ξέρετε που ξεκινήσαμε, όλοι και τα άλλα τα παιδιά, ποιοι υπογράψαμε την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, ποιοι συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές, ποιοι θα είμαστε αύριο στα επόμενα βήματα, εμείς είμαστε, μας ξέρετε. Δεν υπάρχει από πίσω τίποτα άλλο εκτός από αυτά που αναφέρομαι στη διακήρυξη. Απλά είναι τα πράγματα. Οπότε, αρχίσουμε τις επόμενες μέρες, θα κάνουμε καμπάνια, να εμπλουτίζουμε, να αυξάνουμε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη. Και στη συνέχεια θα περάσουμε και σε άλλες φάσεις, στη δημιουργία των γραφείων, στην Αθήνα, μετά και στις περιφέρειες, μετά και στο εξωτερικό, έτσι ούτως ώστε βήμα-βήμα έχουμε επιτελικό σχέδιο να πάρει σάρκα και οστά αυτό το μεγάλο όραμα της δημοκρατίας. Να ξαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα που τη γέννησε. Αυτό είναι το σύνθημα.
Τώρα κάποιοι σχολιάζετε και λέτε ο φίλος ο Συρίγος. Ακούστε, και ο δημόσιος λόγος αλλά και η πολιτική μας ενανθρωπίζουν, δεν μας εκβαρβαρίζουν. Δηλαδή δεν κατάλαβα, όποιος ασχολείται με, όποιος έχει δημόσιο λόγο ή ασχολείται με την πολιτική με τον τρόπο που το κάνει ο ομιλών, τι σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχει προσωπικές σχέσεις? Αυτά από πού τα μάθατε αυτά όσοι το λέτε περιπεκτικά? Μπορώ να έχω ένα φίλο από το ΚΚΕ, έναν από το ΣΥΡΙΖΑ, έναν από τη Νέα Δημοκρατία και έναν από το ξέρω εγώ. Τι σχέση έχει αυτό? Δηλαδή θα κόψουμε τις προσωπικές μας σχέσεις? Τι θα κάνουμε, θα εκβαρβαριστούμε αντί για να... πραγματικά έλεος, εντάξει. Είπαμε να κάνουμε σχόλια, να κάνουμε κριτική, αλλά εντάξει. Φίλους είχα, έχω και θα έχω και τους τιμώ. Και δεν σημαίνει ότι όταν έχεις προσωπική σχέση με κάποιον ότι συμφωνείς με τις πολιτικές πράξεις. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι θα πει αυτό? Αυτά λοιπόν και για το σχόλιο και να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας. Αρκετοί φίλοι της εκπομπής και του καναλιού ζητούν να κάνουμε μια αναφορά στο πρωτόκολλο της Κέρκυρας, το οποίο ούτως ή άλλως τέτοιες μέρες μαγειρεύτηκε, εγκρίθηκε και τελικά μπήκε στο ψυγείο. Πριν αναφέρω όμως, πριν κάνω να διαβάσω ένα κείμενο που δανειστήκαμε από το εξαιρετικό ιστότοπο himara.gr, θα πούμε ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της έφεσης του Μπελέρη στο εφετείο το αλβανικό. Δεν γνωρίζουμε την απόφαση. Η απόφαση θα εκδοθεί, πότε λέτε ρε παιδιά, στις 25 Ιουνίου. Θα πάρω την κουτάλα, θα το μαγειρέψουν. Ποιος ξέρει τι θα κάνω, δεν ξέρω. Ποιος ξέρει, θα τα δούμε αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, κατά κάποιο τρόπο ενεργό, κατά κάποιο τρόπο. Είχα γράψει κάποια στιγμή και ένα κείμενο γι' αυτό, αλλά μην πάμε πίσω, πάμε να δούμε λίγο πώς υπογράφηκε, από ποιους εγκρίθηκε, ποιοι δεν το υπέγραψαν από τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και θα κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο στο τέλος. Ο Αχιλλέας Λαζάρου είναι ένας μεγάλος βαλκανιολόγος, δεν ξέρω αν είναι εν ζωή, 90 τόσο ετών ο άνθρωπος, έγραψε ένα τεράστιο τόμο, νομίζω για τα, λέγεται Βαλκάνια, τον έχω, αλλά αυτή τη στιγμή είναι, ασχολούμαστε με όλα αυτά και χάσαμε και τα, αυτούς τους θησαυρούς των, αυτών των γιγάντων, ένας από αυτούς ήταν ο Αχιλλέας Λαζάρου. Ο Αχιλλέας Λαζάρου σε μελέτη του στον έκτο τόμο των βορειοεπιρωτικών με τίτλο «Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας» παραθέτει την άποψη του μεγάλου Άγγλου ιστορικού Χάμοντ, ο οποίος στο σύγγραμμά του «Ήπειρος» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο, οι ξένοι θα ονομάζουν την περιοχή Βόρειο Ήπειρο και εμείς θα τη λέμε Νότια Αλβανία. Αυτό απαιτούν Έλληνες βουλευτές. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν μπορεί να είναι και Βόρειος Ήπειρος και περιοχή της χώρας που λέγεται Αλβανία ή που, περιοχή που βρίσκεται στη Νότια Αλβανία. Δεν μπορεί να απαλείψουμε τους ιστορικούς όρους, ιστορικούς γεωγραφικούς όρους. Λέει λοιπόν, καταλήγει στο συμπέρασμα ο Χάμοντ ότι ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο υφίσταται από τους Μυκηναϊκούς χρόνους και σε άρθρο του συνιστά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας ως του μοναδικού και ενδεδειγμένου μέτρου εδραιώσεως καλής γειτονίας και αγαστής συνεργασίας για την ειρήνη και την προκοπή των λαών. Τι προέβλεπε το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, θα δούμε παρακάτω. Προέβλεπε ότι περίπου τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Αλβανοί στα Σκόπια. Τα ίδια σου λέει να απολαμβάνουν και οι Έλληνες. Ή τα προωθημένα δικαιώματα που απέκτησαν οι Κοσοβάροι και που απολάμβαναν επί Γιουγκοσλαβίας. Αυτό προέβλεπε. Και εδώ το κράτος αυτό εδώ, το ελληνικό κράτος, τα έκανε μαντάρα. Και ο Απόστολος Παπαϊωάννος, στον ίδιο τόμο των Βορειοεπιρωτικών, σε μελέτη του με τίτλο
το βορειοεπιρωτικό ζήτημα 1911-1920 γράφει σχετικά για το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις και με τη συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου έγινε ανακοχή και υπογράφτηκε στην Κέρκυρα στις 17 Μαΐου 1914 η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Ειδικότερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα του Αργυροκάστρου και της Κοριτσάς αποκτούσαν αυτονομία υπό την εγγύηση των μεγάλων δυνάμεων. Εξασφάλισαν δηλαδή αυτοδιοίκηση και παράλληλα μπορούσαν να ασκήσουν ελεύθερα ορισμένα δικαιώματα όπως αυτά της διατήρησης της εθνικής συνείδησης, της εθνικής γλώσσας, της θρησκείας και γενικά του ελληνικού πολιτισμού. Ουσιαστικά το νεοσυσταθένα αλβανικό κράτος και οι μεγάλες δυνάμεις επίσημα για πρώτη φορά αναγνώριζαν και επικύρωναν την ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου. Και η ίδια Αλβανία την υπέγραψε, θα δείτε. Το ιστορικό του πρωτοκολλού της Κέρκυρας έχει ως εξής. Ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης της Αυτονόμου Ηπείρου, Γεώργιος Ζωγράφος, συντόνισε με επιτυχία τις επιχειρήσεις των αυτονομιακών και ευτύχησε να υπογράψει τις συμφωνίες της Κέρκυρας με τις οποίες αναγνωριζόταν η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Οι θριαμβευτικές νίκες των Ηπειρωτών κατέστησαν τις θέσεις τους ευνοϊκές και έβλεπαν τον αγώνα τους να δικαιώνεται. Η 23η Απριλίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, ξημέρωσε για τους Ηπειρώτες με συγκρατημένες προσδοκίες. Η Διεθνής Επιτροπή, μετά τις αλλεπάλληλες νίκες των Ηπειρωτών και την απόθεση των Αλβανών πέρα από τα βορειοεπιρωτικά όρια, αναγκάστηκε να έρθει σε συνεννόηση με την κυβέρνηση της Αυτονόμου Ηπείρου. Γνωστοποίησε στον Γεώργιο Ζωγράφο ότι ήταν έτοιμη να υποβάλει κείμενο παραχωρήσεων στους Ηπειρώτες με την προϋπόθεση να σταματήσει η προέλαση του αυτονομιακού στρατού. Ο Ζωγράφος δέχτηκε και άρχισαν οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στην Κέρκυρα τις 2 Μαΐου και τελείωσαν στις 5 Μαΐου του 1914. Οι σύνεδροι κατέληξαν σε συμφωνίες και υπογράφηκε το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Το πρωτόκολλο αυτό ανέτρεπε τελείως τις συμφωνίες του πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας. Οι συμφωνίες έγιναν δεκτές σε όλα τα σημεία και από τους Αλβανούς, οι οποίοι και τις υπέγραψαν τις συμφωνίες. Με τις συμφωνίες του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας κατοχυρώθηκαν εγγυήσεις για την ασφάλεια και την εθνική και θρησκευτική αυτοτέλεια των βορειοεπιρωτών. Το κείμενο που υπογράφηκε για να έχει το απαιτούμενο ακύρος έπρεπε να γίνει αποδεκτό από την αλβανική κυβέρνηση και από τους αντιπροσώπους των βορειοεπιρωτών, δηλαδή τον Γεώργιο Ζωγράφο και τον Αλέξιο Καραπάνο ή Αλέξανδρο Καραπάνο, οι οποίοι ζήτησαν από τις μεγάλες δυνάμεις όχι μόνο να εγκρίνουν, αλλά και να εγγυηθούν την εκτέλεση της συμφωνίας. Οι μεγάλες δυνάμεις στις 1 Ιουλίου ενέκριναν τις συμφωνίες και εγγυήθηκαν την εκτέλεσή τους. Και η αλβανική κυβέρνηση αποδέχθηκε τη συμφωνία της Κέρκυρας εξ ολοκλήρου και χωρίς όρους, γεγονός που γνώρισε στην προσωρινή κυβέρνηση της Αυτονόμου Ηπείρου και στη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου στις 23 Ιουνίου 1914, αυτές τις μέρες δηλαδή. Λέει, αναγνωρίζω και δέχομαι το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας για να έχει κύρος έπρεπε να επικυρωθεί και από τους εκπροσώπους των βορειοεπιρωτών στη Γενική Συνέλευση του Πανεπιρωτικού Συνεδρίου που συνήλθε στο Δέλβινο. Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τις περιοχές Χιμάρας, Αγίων Σαράντα, Αγιεροκάστρου, Πογονίου, Πρεμετής, Λεσκοβικίου, Ερσέκας, Κοριτσάς και Τεπελενίου. Οι συζητήσεις της Συντακτικής Συνέλευσης άρχισαν στις 23 Ιουνίου 1914. Οι αντιπρόσωποι που συμμετείχαν στις συζητήσεις πίστηκαν μετά από διαλογική συζήτηση να επικυρώσουν το πρωτόκολλο, οι αντιπρόσωποι των περιοχών που προανέφερα. Στη διάρκεια των συζητήσεων έντονες ήταν οι αντιδράσεις του Σπύρου Σπυρομήλιου, αρχηγού της Κιμάρας, ο οποίος θεωρούσε ότι με το πρωτόκολλο αυτό, παρά τους σκληρούς και αματερούς αγώνες τους, οι βορειοεπιρώτες τελικώς δεν κέρδιζαν τίποτε. Ακούστε τι έλεγε. Τελικά το πρωτόκολλο επικυρώθηκε από όλους τους αντιπροσώπους όλων των βορειοεπιρωτικών περιοχών, εκτός από τους αντιπροσώπους της Χιμάρας, οι οποίοι και αποχώρησαν.
Μάλιστα έστειλαν έγγραφο στη Γενική Συνέλευση διαμαρτυρόμενοι για το αποτέλεσμα του πρωτοκόλλου. Οι χυμαριώτες κατά την αποχώρησή τους από τη Γενική Συνέλευση ζητοκράβγαζαν με το σύνθημα που είχε συνυφανθεί με τους αγώνες και την καθημερινή ζωή τους: «Ένωσης ή θάνατος». Τελικά αυτή η λέξη «ένωση» όπου μπήκε είχαμε υπογραφή και αναφέρομαι στην Κύπρο. Η υπογραφή της και στη Βόρεια Ήπειρο. Η υπογραφή της συμφωνίας και η επικύρωσή της από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρείται επιτυχία. Ο βορειοηπειρωτικός λαός επέβαλε να υπογράψουν το πρωτόκολλο αναγνωρίζοντας το δίκαιο αγώνα του τόσο η αλβανική κυβέρνηση όσο και η Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου και οι μεγάλες δυνάμεις χωρίς καμία υποστήριξη χάρη στην πίστη του στην ελευθερία. Άρα και πού βρίσκεται αυτό το πρωτόκολλο, είναι στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Να σημειώσουμε ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι βορειοηπειρώτες απέτησαν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις αρνήθηκαν να το εφαρμόσουν γιατί το προηγούμενο πρωτόκολλο της Φλωρεντίας εξυπηρετούσε τότε καλύτερα τα συμφέροντά τους. Μας δούλεψαν δηλαδή. Για ουσιαστικότερη κατανόηση των συμφωνιών που περιέχονται στο πρωτόκολλο παραθέτουμε τα άρθρα τα σχετικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν. Άρθρο 1. Αυτό αναφέρεται στην οργάνωση των δύο επαρχιών Αργυροκάστρου και Κοριτσάς που απέκτησαν αυτονομία. Δεύτερο και τρίτο άρθρο αναφέρονται στον αριθμό των διοικητικών συμβουλίων και την οροθεσία και διοικητική υποδιαίρεση των δύο επαρχιών. Στο τέταρτο άρθρο περιέχεται η απόφαση που αφορά τις διατάξεις για τα εδάφη των κατεχομένων προηγουμένως από την Ελλάδα περιοχών τα οποία προσαρτήθηκαν στην Αλβανία. Το πέμπτο και έκτο άρθρο αναφέρονται στη χωροφυλακή και το στρατό. Προσέξτε τι έλεγε. Για την τήρηση της τάξεως αποφασίζεται η σύσταση τοπικής χωροφυλακής, ενώ στις αυτόνομες επαρχίες δεν μπορούν να μεταφορθούν και να χρησιμοποιηθούν στρατιωτικές δυνάμεις που δεν είναι ηθαγενείς, ντόπιοι δηλαδή. Το έβδομο άρθρο αναφέρεται στις ορθόδοξες κοινότητες, οι οποίες αναγνωρίζονται ως νομικά πρόσωπα, διατηρούν τις περιουσίες τους και μπορούν να τις διαθέτουν ελεύθερα. Το 8ο άρθρο αναφέρεται στα σχολεία. Η εκπαίδευση είναι ελεύθερη και στα σχολεία των Ορθόδοξων κοινοτήτων η εκπαίδευση θα γίνεται στα ελληνικά. Το 9ο άρθρο αναφέρεται στην ελευθερία της γλώσσας και τα υπόλοιπα 10ο, 11ο και 12ο αναφέρονται στην κατοχή των εδαφών, τη βοήθεια προς τους πάσχοντες και την παροχή ολοκληρωτικής αμνηστίας. Στο τελευταίο 13ο άρθρο οι μεγάλες δυνάμεις εγγυώνται την εκτέλεση και τήρηση των διατάξεων που περιέχονται στο πρωτόκολλο, το οποίο μετά το έκαναν γαργάρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Απλά από τις εξελίξεις, τώρα δεν ξέρω τι συνθήκες επικρατούσαν τότε, ποιος δικαιώνεται, ο Σπυρομήλιος. Διότι, αν δούμε τι έγινε στη συνέχεια, ένα αδύναμο κράτος που ήταν η Αλβανία σε σχέση με την Ελλάδα κατόρθωσε να πετύχει δικαιώματα για τους Αλβανούς των Σκοπίων, αυτά που ξέρουμε, για τους Αλβανούς της Ιουγκοσλαβίας αυτονομία και τελικά σήμερα ένα ανεξάρτητο κράτος που αναγνωρίζεται από 120 χώρες στο Κωσυβοπαίδιο και με τους Αλβανούς στα Σκόπια θα έρθει η μέρα που θα ελέγξουν όλα τα Σκόπια οι Αλβανοί. Και αντί να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από τα τύρανα. Ρε παιδιά, θέλετε εκεί δικαιώματα, τα πήρατε για τους Αλβανούς. Θέλετε από τους Ιουγκοσλάβους, τους Σέρβους, τα πήρατε. Θέλετε δικαιώματα από τους Σκοπιανούς, τα πήρατε. Τα ίδια δικαιώματα αναγνωρίζετε και στους Έλληνες της Βόρειου Ηπείρου. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι το ένα κράτος, παρότι μικρό και αδύναμο σε διάφορους τομείς, λειτουργεί, έχει ένα εθνικό σχέδιο και όπου υπάρχει σχέδιο και σοβαρότητα βλέπουμε τα αποτελέσματα και από εδώ μεριά τι να κρίνουμε, ό,τι βλέπουμε τη διαδικασία συρρήκνωσης του ελληνισμού τη βλέπουμε και στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Αυτή είναι την αλήθεια που το συμμετέχω, αυτή είναι την πορεία που το συμμετέχω, πιστεύω, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να ανατρέψει αυτή την πορεία της συρρήκνωσης. Δηλαδή
να έχουμε ισχυροποίηση του ελληνισμού όπου δει, ξεκινώντας από την Ελλάδα. Για πολλούς λόγους, αλλά και για έναν επιπλέον, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη, της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, των διπλωματών, ορισμένοι μάλιστα εξετέθησαν και δημοσίως, πήγαιναν σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και έλεγαν στους πολίτες που ανησυχούσαν, τι είναι αυτά που κάνετε, μην ασχολείστε εσείς, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Έτσι θέλουν το λαό, δεν τον θέλουν να έχει άποψη, έτσι τον θέλουν. Πήγε μια τύπησα στην Άρτα και τους έλεγε τέτοιες αθλειότητες μαζί με κάποιον ψευτοακαδημαϊκό. Εντάξει, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι λοιπόν στη θέση του Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη, της Παπαδοπούλου, των διπλωματών που υποστήριξαν αυτή την άθλια διαχείριση με την Τουρκία και των διαφόρων αρθρογράφων και ακαδημαϊκών και ψευτοακαδημαϊκών που έπαιξαν το ρόλο του προπαγανδιστή αυτής της αθλειότητας. Γιατί δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους? Είπα για πολλούς λόγους, για έναν παραπάνω. Διότι φαίνεται ότι η Τουρκία τους χρησιμοποίησε και μόλις έχουν ημερομηνία λήξεως όλα αυτά, θα δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο και θα δείξει και το ρόλο που έπαιξαν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν και η Τουρκία προστατεύει τους αυτούς που τη βοηθούν, αλλά εκ των πραγμάτων, όπως για παράδειγμα... Τώρα πέστε μου σας παρακαλώ. Έτσι στο ξεκούδουνο, καλοκαίρι, με 40 βαθμούς, τι πόνος έπιασε την Τουρκία, την τουρκική εταιρεία πετρελαίου, να ζητήσει άδεια για 9 οικόπεδα ή θαλασσοτεμάχια για να ακριβολογώ, ναι μεν εντός χωρικών υδάτων, αλλά στον κόλπο του Ξηρού, πάνω κάτω από την Ύμβρο, πάνω κάτω από την Ύμβρο, που και εκεί υπήρχε αυτονομία και τη χάσαμε για τους ίδιους λόγους που χάθηκε και η αυτονομία της Βορείου Ήπειρου. Αλλά το ένα οικόπεδο, αγαπητοί φίλοι, φίλες και φίλοι, είναι στην όριο γραμμή του ορίου, του συνόρου, που είχαμε συμφωνήσει Ελλάδα και Τουρκία από το 1925-26 για τα σύνορά μας στον Εύρο, αλλά που επεκτείνονται και στη θάλασσα στις εκβολές του Εύρου. Τα οποία αυτά σύνορα η Τουρκία για πρώτη φορά τα αμφισβήτησε προχτές με την Avtex που εξέδωσε η Σμύρνη, ο σταθμός της Σμύρνης, για να μας πει πάτε πιο πέρα γιατί δεν είναι οριοθετημένη αυτή η περιοχή. Προσέξτε. Την ίδια στιγμή όμως, την ίδια στιγμή οριοθετεί ένα οικόπεδο, ένα θαλασσοτεμάχιο ακριβώς πάνω στο σύνορο. Δηλαδή, εμάς μας μπρόχνει δυτικότερα και αυτή έρχεται πάνω στο σύνορο. Το οποίο δεν αναγνωρίζει, αλλά de facto αυτή δικαιούται να κάνει στο σύνορο που είχαμε μεταξύ μας, στο όριο, αλλά εμείς δεν δικαιούμαστε. Δηλαδή, μίλησα με κάποιον που είναι σχετικός με το θέμα και μου λέει αυτό είναι αδιανόητο, δεν το έχει ξανακάνει η Τουρκία ποτέ. Και ξέρετε τι είναι αυτά τα οικόπεδα. Η Τουρκία δείχνει τα δόντια της τώρα. Και σου λέει το επόμενο βήμα θα είναι πιο μέσα. Το επόμενο βήμα θα είναι πιο μέσα. Πιθανόν να γίνεται αυτό ως να είναι μια αντανακλαστική κίνηση, κίνηση εξαντανακλάσεως για αυτή την ιστορία που γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα. Που και αυτή έχει ψωμί. Τα θαλάσσια πάρκα όσα νησιά είναι μέσα στα θαλάσσια πάρκα, μπορεί με κάποιο τρόπο με τα ντρόν και με όλα αυτά να ασκήσει μια επιτήρηση, αλλά όσα νησιά είναι μέσα στα θαλάσσια πάρκα, σε όσα νησιά δεν μπορείς να έχεις κατσίκια, δεν μπορείς να έχεις και οικονομική ζωή, γιατί αυτό μπορεί να έρχεται σε αντίθεση, και έτσι δεν μπορείς να κάνεις εξορίξεις
Και έτσι, όταν δεν υπάρχει οικονομική ζωή σε ένα νησί, αυτόνομη οικονομική ζωή, έτσι λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δεν δικαιούται ΑΟΖ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή η Τουρκία το φοβάται αυτό το θέμα, κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, η Τουρκία προετοιμάζεται από τώρα, δείχνει τα δόντια της με τα 9 θαλασσοτεμάχια μέσα στα χωρικά της ύδατα, ίσως θέλει να δημιουργήσει ένα ισοδύναμο με τη Θάσο, με τον Πρίνο, και ενώ γίνονται όλα αυτά, βγαίνει ο Γιαϊτζή, ο εκ των εμπνευστών σε εισαγωγικά, γιατί η έμπνευση είναι θετική, αυτή είναι μια μπούρδα, αλλά εν πάση περιπτώσει της γαλάζιας πατρίδας, βγήκε και είπε και η ζουράφα είναι τουρκική. Η ζουράφα λέγεται αλλιώς λαδοξέρα. Γιατί λέγεται λαδοξέρα? Διότι αναβλύζει πετρέλαιο από εκεί. Η επόμενη κρίση θα τη δούμε εκεί, λοιπόν. Άρα κρατήστε το και αυτό, και όταν θα δείξει τα δόντια της πιο πολύ η Τουρκία, εμείς θα έπρεπε να έχουμε καταχωρισμένους, αν και κάποια πράγματα απαγορεύονται, ενώ απαγορεύεται να κρατάς στοιχεία για πρόσωπα ταξινομημένα κτλ. Αλλά για θέματα πολιτικά μπορούν να τα κάνουν ακόμα, για παράδειγμα, να τους έχουμε έτοιμους όλους αυτούς και να τους εκθέσουμε στην ελληνική κοινή γνώμη. Προσέξτε, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, με κάποιον έχουμε ένα... Όχι. Για να προσέξουν οι επόμενοι που θα κληθούν να παίξουν τέτοια παιχνίδια εις βάρος των συμφερόντων της χώρας μας. Εντάξει, καθαρά πράγματα. Τώρα να συνεχίσουμε λίγο στο ίδιο θέμα. Η Τουρκία, ο Ερντογάν πήγε στην Ισπανία, συμφώνησαν εκεί να φυγήσουν ένα δεύτερο μεγαλύτερο ελικοπτεροφόρο, αεροπλανοφόρο, αμφίβιο, σκάφος αμφιβίων επιχειρήσεων, όπως το Ανατολού, μεγαλύτερο τώρα. Επίσης να συνεργαστούν οι αμυντικές βιομηχανίες της Τουρκίας και της Ισπανίας, και της Τουρκίας για ζητήματα παραγωγής οπλικών συστημάτων, μη αποδραμμένων αεροσκαφών, μη αποδραμμένων σκαφών στη θάλασσα και όλα αυτά. Συμφώνησαν να ανεβάσουν τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές από τα 20 δις που είναι τώρα στα 25. Έχετε δει εσείς κανέναν από τους δικούς μας να πηγαίνουν έξω με σχέδιο και να λένε τώρα είναι 10 δις οι συναλλαγές μας, θα τις πάμε 20. Όχι, δεν θα το δείτε. Μπορεί να πάρουν κανένα επιχειρηματία μεγάλο να πάρει κανένα μεγάλο έργο, αλλά εθνικό συμφέρον να υπερασπίζεται ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή και οι προηγούμενες, με τον τρόπο αυτό να πηγαίνουν με σχέδιο, να αυξήσουν το εξωτερικό εμπόριο, να κάνουν την παραγωγική βάση της χώρας, να της δώσουν εξωστρέφεια, εγώ δεν το έχω δει. Άμα το είδατε εσείς, γράψτε μου κανένα άρθρο. Και επίσης, ο Ερντογάν είπε διάφορα εκεί, ευχαρίστησε την Ισπανία και τον Σάντσες για τη στάση που τηρεί στη Γάζα και στο θέμα της Γάζας, που είναι ταυτόσιμη σχεδόν με αυτήν της Τουρκίας. Και επίσης, άλλωστε αναγνώρισε την Παλαιστίνη πριν από λίγο, και ο Ερντογάν παρέστε ως προσκεκλημένος της Μελώνη, για τους θαυμαστές Μελώνη στην Ελλάδα το λέω, παρέστη ως προσκεκλημένος στη Σύνοδο των 7 Λουσιωτών Χωρών και συναντήθηκε εκεί στο πόδι με τον Μπάιντεν, δεν ξέρω τι είπανε, αλλά συναντήθηκε. Πάντως ήταν μια αναβάθμιση αυτή για τον Ερντογάν, τη στιγμή που τον είχαμε σδριμωγμένο στα σκοινιά, τώρα με ελληνικό διαβατήριο, εδώ αυτό που σας προανέφερα, επειδή υποτίθεται έχουμε κέρδη. Ποια είναι τα κέρδη, για πέστε μου, που θα πάνε στην Κύπρο στις 20 του μηνός, αυτά είναι τα κέρδη. Να επικυρώσουν τη βαρβαρότητά τους, αλλά και τη δική μας προδοσία από το 1974 μέχρι σήμερα συνεχιζόμενη στην Κύπρο, αυτά είναι τα κέρδη. Ο Γεραπετρίτης με την Παπαδοπούλου, η Παπαδοπούλου έκανε επιτετραμένη στα Σκόπια. Ξέρει τι έκανε αυτή εκεί, απλά το θυμίζουμε, ξέρει τι έκανε εκεί, ως επιτετραμένη. Πήγε λοιπόν εκεί, πήγαν για την Σύνοδο των Βαλκανικών χωρών, πώς το λένε, και είπε η Σιλιάνοφκα, η πρόεδρος των Σκοπίων, να σας υπενθυμίσω ότι τα προσωπικά έγγραφά μου, το διαβατήριο, η ταυτότητα, όλα τα επίσημα έγγραφα της Προεδρίας φέρουν το συνταγματικό όνομα. Είναι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και στο πλαίσιο του συντάγματος. Είναι αλήθεια ότι κάθε δήλωση πολιτικών προσώπων που κατέχουν κρατικό αξίωμα
ερμηνεύεται ως επίσημη πράξη. Αλλά ο καθένας μας έχει, σαν το σύμβολο Yin-Yang, δεν το ξέρω αυτό, δύο πρόσωπα. Το επίσημο και ένα άλλο. Ως άνθρωπος έχω δικαίωμα, επαναλαμβάνω, από την εποχή του Σοκράτη μέχρι σήμερα, στα πλαίσια της ελευθερίας της σκέψης και της ελεύθερης έκφρασης της σκέψης, να εκφράζουμε όπως εκφράζουμε, και δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί παραβίαση είτε του συντάγματος είτε του διεθνούς δικαίου, είπε η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις το βράδυ της Πέμπτης, χθες δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Διαβαλκανικής που έλαβε χώρα στα Σκόπια. Η ίδια εξέφρασε χαρά, διότι στη Σύνοδο συμμετείχαν ο Γεραπετρίτης και η Παπαδοπούλου. Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο, με τον Γεραπετρίτη λέει. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθε. Επειδή καθυστέρησε η πτήση του, αφήσαμε χώρο για να μιλήσει τελευταίος. Τα μηνύματά του ήταν για την περιοχή, ότι πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να οικοδομήσουμε το κράτος δικαίου, να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο, να συνεχίσουμε εκεί που υπήρξαν πολύ σαφείς προσδιορισμοί στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης. Αυτές ήταν οι συζητήσεις. Νομίζω ότι το κλίμα ήταν ευχάριστο, φιλικό, ήταν στη Σύνοδο και η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, με την οποία γνωριστήκαμε, η Παδοπούλου. Μου αρέσει που οι άνθρωποι στα Βαλκάνια μπορούν να καταλάβουν ένας τον άλλον όταν χρειάζεται. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν λέει έτσι, και γιατί δεν λέει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ή η Ελληνίδα Πρόεδρος, να είχαμε να λέγαμε, και ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν τους λέει Σκοπιανούς ή Σλάβους και τους λέει Μακεδόνες, τους λέει και Βόρεια Μακεδονία. Και αυτός, εντάξει, λέει, μιλώ ως Πρωθυπουργός, όταν υπογράφω χαρτιά λέω βουμού, φτουφτού, απεταξάμεν, αλλά όταν εκφράζομαι λέω είστε Σκοπιανοί, δεν λέω το άλλο, το γύφτο τέτοιο, όχι δεν το λέω, πραγματικά δεν το λέω, δεν το είπα ποτέ. Είστε Σκοπιανοί, είστε Σλάβοι, Αλβανοί, ό,τι είστε, δεν είστε Μακεδονία, τελειώσαμε, είστε η Βαρδάρσκα ή ξέρω εγώ η Δαρδανία. Γιατί δεν το λένε οι δικοί μας. Και το παίζουμε, αφού δεν παραβιάζεται η συμφωνία, θα λένε αυτοί τα δικά, θα λέμε και εμείς τα δικά μας. Γιατί δεν το κάνουν. Και εδώ λες και στάζει μέλη ολονών, δημοσιογράφοι, η Μακεδονία, σταματήστε, εντάξει. Εντάξει, αυτοί μας στείνουν. Και εσείς τι είστε δηλαδή δημοσιογράφοι, τηρείτε την νομιμότητα, τι είστε, εκφράζετε το κράτος. Γιατί ρουφήξατε αυτό που υπέγραψαν οι τύποι, ο Τσίπρας με τον Γκρουεύσκι, όχι με τον, πώς το λένε, με τον Ζάιτς. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, να θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα, από τις 4.30 μέχρι τις 8 το συμμετέχω, προσέξτε, και οι Παμακεδονικές Ενώσεις, η Συνομοσπονδία Παμακεδονικών Ενώσεων, αλλά και το συμμετέχω, θα είμαστε εκεί, έξω από το 2, 4.30 ώρα είναι τα οργανωτικά, από τις 5.30, θα είμαστε όλοι εκεί για να διατρανώσουμε πραγματικά, κάνοντας χρήση του δικαιώματός μας, να εκφραστούμε ελεύθερα, να πούμε ότι δεν υπάρχει Μακεδονία εκτός Ελλάδος, δεν υπάρχει μακεδονικό γλώσσα, μακεδονική γλώσσα, δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, και ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι προδοτική και πρέπει να καταργηθεί. Άρα, ζέστη ξεζέστη, να τα μαζέψουμε, να είμαστε όλοι εκεί. Εντάξει. Όταν ο αείμνηστος πρέσβης Γεώργιος Κοστούλας ήταν πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έδρα το Αμπουντάμπι, τον επισκέφθηκα 4-5 φορές. Και εκεί με ενημέρωσε πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από 7 ξεχωριστά εμιράτα, που ήταν οι περισσότεροι καμιλέριδες, βοσκοί και ψαράδες, με κάτι ψαρόβαρκες, πως ένας εμπνευσμένος ηγέτης του Εμιράτου, τώρα δεν θυμάμαι, του Ντουμπάι ήταν ή του Αμπουντάμπι, έπεισε τους άλλους εμμύριδες να ενωθούν, να κάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και να, μέχρι τότε ήταν υπό αγγλική απικία ήταν, και αυτός είχε λέει 4-5 παιδιά, έδωσε βαρύτητα στις σπουδές, επαναλαμβάνω στις σπουδές, όχι μόνο για τα παιδιά του, για όλα τα παιδιά και τα κορίτσια των Εμμυράτων, και στηρίχθηκε όλο αυτό το θαύμα εκεί. Δεν στηρίχθηκε στα έσοδα από τα πετρέλαια. Όχι, είναι μεγάλο λάθος. Στηρίχθηκε
στους μορφωμένους ανθρώπους. Είναι σε ορισμένα εμιράτα, νομίζω στο Ντουμπάι είναι 5%, 6% είναι οι εμιρατιανοί. Στο Αμπουντάμπι 7, 8, 10. Όμως αυτοί έκαναν το θαύμα. Αυτοί έκαναν το θαύμα. Πού στηρίχτηκαν? Στις σπουδές. Τους έστειλε να σπουδάσουν και τους στέλνουν να σπουδάσουν στα καλύτερα πανεπιστήμια και έκαναν και καλά πανεπιστήμια στη χώρα τους. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μιλάμε, και εδώ είχαμε παρεξηγηθεί, είχα πει ότι εγώ με όρους όμως ξεκάθαρους που θα εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα, εγώ θα ήθελα να υπάρχουν παραρτήματα μεγάλων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Γιατί αυτό θα λέει κάποιος να κάνουμε καλύτερα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Να τα κάνουμε. Αλλά και τα αεροδρόμια τα είχαμε, ήταν σε τι κατάσταση ήταν, τα δώσαμε στους Γερμανούς με όρους όμως, δεν ξέρω επακριβώς τους όρους, αλλά με όρους που μας συμφέρουν. Τα έσοδα αυξήθηκαν και θα μας τα παραδώσουν σε πόσα, 20-25 χρόνια τα πήραν, θα μας παραδώσουν αεροδρόμια αξιόπιστα, λειτουργικά και με μεγάλη φέρουσα δύναμη. Δηλαδή, πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν τρόποι, δεν είμαι ειδικός, αλλά υπάρχουν τρόποι να έρθουν εδώ πανεπιστήμια και να βοηθήσουν και ακόμα και στον ανταγωνισμό. Δεν είπε κανείς να φύγουν πόροι από τα κρατικά πανεπιστήμια να πάνε στα άλλα. Όχι. Προσέξτε όμως τι διάβασα στο Forbes. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στις ΗΠΑ που βγάζουν δισεκατομμυριούχους. Είναι ένα άρθρο του Richard Chang και λέει το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια έχει βγάλει απόφυτους 36 δισεκατομμυριούχους. Καθαρή αξία 367 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε εδώ. Το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, το άλλο είναι στη Φιλαδέλφια. 30 δισεκατομμυριούχοι, 90 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, 28 δισεκατομμυριούχοι, 261 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Yale, 19 δισεκατομμυριούχοι, 149 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι στο Connecticut. Το Harvard είναι στη Μασαχουσέτη, στη Βοστόνη. Το Cornell, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στην υφάκη της Νέας Υόρκης, 13 δισεκατομμυριούχοι, 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες, 12 δισεκατομμυριούχοι, 72 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Princeton, 12 δισεκατομμυριούχοι, 292 δισεκατομμύρια δολάρια. Το MIT, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, το Πολυτεχνείο Μασαχουσέτης, 11 δισεκατομμυριούχοι, 88 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Dartmouth, κολέγιο Dartmouth, στο New Hampshire, 11 δισεκατομμυριούχοι, 48,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Columbia, 11 δισεκατομμυριούχοι, 49,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, 10 δισεκατομμυριούχοι, 181 δισεκατομμύρια δολάρια και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Berkeley, 10 δισεκατομμυριούχοι, 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα στοιχεία? Ακούστε, ασφαλώς δεν είναι όλα λεφτά στη ζωή και δεν είπε κανείς να κάνουμε μόνο τέτοια. Αλλά αυτή η χώρα χρειάζεται και ανάπτυξη. Και ανάπτυξη χωρίς παιδεία δεν. Γιατί λοιπόν αυτές οι παλινδρομήσεις, γιατί να μην υπάρχει με έναν τρόπο που δεν θα πλήττεται το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, να μην έχουμε τέτοιες εστίες επιστημονικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι οποίες θα βοηθήσουν και τα ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια, αλλά θα βοηθήσουν και τη χώρα. Γιατί, άμα δεν γίνεται, μπορεί να είναι ανέφικτο αυτό που λέω, μπορεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έπρεπε αυτό να είναι στη δημόσια συζήτηση? Γιατί να είμαστε διχασμένοι, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί και δεν μετακινείται? Γιατί να μην τα συζητάμε? Ορίστε, σας είπα στοιχεία, να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Πάμε τώρα στο Ισραήλ και στην Γάζα, στη Χαμάς. Η κατάσταση δεν ξέρω, όταν είδα τις ΗΠΑ, τον Biden, να εξαγγέλει ένα σχέδιο
να ανακοινώνει ένα σχέδιο τριών φάσεων που έμοιαζε με το προηγούμενο της Χαμάς, είχε ομοιότητες. Και είδα μετά από 12 μέρες και το Συμβούλιο Ασφαλείας να το ψηφίζει, να το ψηφίζουν όλοι και οι Κινέζοι, και να απέχει η Ρωσία να μην κάνει βέτο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας ότι αυτή η φωτιά εκεί θα σβήσει προς το παρόν, και να δούμε στο μέλλον τι τροπή θα πάρουν τα πράγματα. Οι ελπίδες αυτές τελικά μειώνονται. Είχαμε χθες βομβαρδισμούς πάλι στη Γάζα, μάχες στη Ράφα και μάχες, λέει, οδομαχίες μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και των ενόπλων της Χαμάς. Βομβαρδισμούς, νεκρούς και πάλι, αυξάνονται οι νεκροί. Επίσης, ενώ ο Μακρόν μίλησε για μία χθες τους G7 που έγινε στην Απουλία, στην ελληνόφωνη Απουλία, είπε ότι είπα Ισραήλ και Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα εργαστούν στο πλαίσιο τριμερού σχήματος για να εφαρμοστεί ο δικός χάρτης που προτάθηκε από το Παρίσι, με σκοπό να παρουσιαστούν οι εντάσεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνο. Ενώ λοιπόν είπε αυτά, χθες είχαμε βομβαρδισμό στην περιοχή της Τύρου του Λιβάνου από πλευράς Ισραήλ. Είχαμε ένα νεκρό, μία άμαχη νεκρή και 7 τραυματίες. Και από πλευράς της Χεζμολάχ είχαμε πάλι βολές με πυράβλους και με ρουκέτες, είδα πάλι πυρκαγιές. Τέλος πάντων, το σχέδιο της Γαλλίας αυτό με την το τριμερές σχήμα προβλέπει την αμοιβαία αναστολή των εχθροπραξιών ένθεν κακήθεν των συνόρων, να αποσυρθούν οι δυνάμεις Αλ-Ραντουάν, που είναι επίλεκτη μονάδα της Χεζμολάχ, σε μία απόσταση 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Όμως, ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτό το σχέδιο της Γαλλίας, είχαμε τον θάνατο ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμολά από Ισραηλινό βομβαρδισμό, την απάντηση με καταιγισμό ρακετών και πυράβλων, πάνω από 200 εκτοξεύτηκαν και εκτυπήθηκαν στρατιωτικές μονάδες και πυρκαγιές κτλ. Και έτσι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη της πρωτοβουλίας που πήρε ο Μακρόν. Όσον αφορά την απόπειρα, την πρωτοβουλία του Μπάιντεν, φαίνεται ότι τορπιλίζεται και από το Ισραήλ και από τη Χαμάς. Όλοι δείχνουν ότι τορπιλίζει η Χαμάς, αλλά και το Ισραήλ δεν δήλωσε ότι, όχι μόνο δεν δήλωσε ότι θα εφαρμόσει το σχέδιο, είπε όταν απελευθερωθούν οι όμηροι, εμείς θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι τέλος να εξοντώσουμε τη Χαμάς. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται αποδεκτό. Χθες Πέμπτη, πυρά πυροβολικού και αεροπορικού βομβαρδισμού έπληξαν διάφορους τομείς, ειδικά τη Ράφα, σύμφωνα με ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου. Ο στρατιωτικός δραχείωνας της Χαμάς ανέφερε ότι ενεπλάχισε οδομαχίες στη δυτική Ράφα, όπου επιχείρησαν και επιθετικά ελικόπτερα του Ισραηλινού στρατού Απάτσι. Είπαμε ότι το εμπόδιο είναι η Χαμάς θέλει μάλλον μεγαλύτερη στην πρώτη φάση να είναι πέρα από τις 42 εβδομάδες και θέλουν να εγγυήσεις ότι θα έχουμε μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Κανένας δεν μπορεί να δώσει αυτή την εγγύηση. Πάντως ο Σάμα Χαμντάν, υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς, σύμφωνα με το CNN, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πόσοι από τους ομήρους είναι ακόμα ζωντανοί, τονίζοντας ότι προτού προχωρήσουν σε οποιοδήποτε απελευθέρωσή τους, είναι αναγκαίο να προηγηθεί η κατάπαυση του πυρός από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Δεν έχω ιδέα για το πώς είναι ζωντανοί, κανείς δεν έχει ιδέα γι' αυτό, είπε στο CNN ο Χαμντάν. Τις αμφιβολίες για το πόσοι όμηροι είναι ζωντανοί προκαλεί η αντίδραση της Χαμάς τον Απρίλιο, προσέξτε. Οπότε ζητήθηκε να απελευθερώσει 40 από τους ομήρους
συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και αρρώστων, στην πρώτη φάση της συμφωνίας. Η Χαμάς τότε απάντησε ότι δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει το αίτημα, γιατί οι όμηροι που ήταν ζωντανοί δεν πληρούσαν αυτά τα κριτήρια. Άρα άφησε να εννοηθεί ότι δεν μπορούσε να συγκεντρώσει 40 γυναίκες, παιδιά και αρρώστους, γιατί πιθανόν κάποιοι από αυτούς πέθαναν. Δεν αρκεί η εκεχηρία 6 εβδομάδων, λένε. Επίσης λένε ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση από το Ισραήλ ότι θα τηρήσει τη συμφωνία. Και επίσης είπε ο Χαμντάν στο CNN ότι οι επιθέσεις 7 Οκτωβρίου ήταν αντίδραση στην Ισραηλινή κατοχή. Όπως καταλαβαίνετε, οι ελπίδες που αναπτερώθηκαν όλων όσων θέλουμε την ειρήνη στην περιοχή άρχισαν τώρα να σβήνουν, ελπίζουμε να μην σβήσουν εντελώς. Μία σημαντική είδηση από το Ιράν: απόρριτη έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η οποία περιήλθε σε γνώση του Reuters, λέει ότι δύο επιπλέον σειρές συσκευών φυγοκέντρησης για τον εμπλωτισμό ουρανίου εγκατέστησε το Ιράν στο εργοστάσιο του στο Φορντό, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και άλλες στο υπόγειο εργοστάσιο του στην Ατάντζ. Αυτά λέει η απόρριτη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας που πήρε στα χέρια του το Reuters. Την 9η και 10η Ιουνίου, χθες προχθές δηλαδή, το Ιράν ενημέρωσε τον οργανισμό ότι 8 σειρές, η κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει 174 συσκευές φυγοκέντρησης IR-6, θα εγκατασταθούν τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες στη μονάδα 1 του εργοστασίου του Φορντό, επισημαίνει η έκθεση. Την 11η Ιουνίου 2024 ο οργανισμός επαλήθευσε ότι το Ιράν ολοκλήρωσε την εγκατάσταση των συσκευών φυγοκέντρησης IR-6 σε 2 σειρές στη μονάδα 1. Προφανώς έχει παρατηρητές εκεί. Η εγκατάσταση των συσκευών φυγοκέντρησης IR-6 σε 4 επιπλέον σειρές συνεχίζεται, τονίζεται στην έκθεση. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται, λέει η έκθεση, ότι για προηγμένα μοντέλα συσκευών φυγοκέντρησης, που σημαίνει, εδώ έχω να εκφράσω έναν προβληματισμό. Απασχολεί κανέναν στην Ελλάδα από αυτούς τους βαθύνοες στρατηγιστές το ενδεχόμενο να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά? Πλέον φαίνεται ότι είναι κοντά. Ότι αν αυτό πυροδοτήσει και άλλες εξελίξεις που θα οδηγήσουν και στην Τουρκία να αποκτήσει και αυτή πυρηνικά όπλα, η θέση της Ελλάδας ποια θα είναι? Έχει σκεφτεί κανείς πώς θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα μια πυρηνική δύναμη, δεδομένου ότι η Τουρκία ήδη απέκτησε ένα πυρηνικό σταθμό, θα αποκτήσει δεύτερο στη Σινόπη και τρίτο στις 40 εκκλησίες και δεν ξέρω πού αλλού? Έχει απασχολήσει κανένα στην Ελλάδα? Και αν τον έχει απασχολήσει, μήπως έπρεπε να κάνει κάποια βήματα και η Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος? Αν αποκτήσει η Τουρκία πυρηνικά όπλα, έχετε καταλάβει τι θα γίνει η χώρα μας? Ή ακόμα θα είμαστε με τα πανό που θα λέμε από πυρηνικοποιημένη ζώνη ο Βύρωνας, όπως γινόταν παλιά, και κάτι κοινότητες έβλεπα. Πάλι τα ίδια θα κάνουμε? Πάμε στις ΗΠΑ. Ένας τύπος, τώρα δεν μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος έχει προβλέψει όλες τις προεδρικές εκλογές από το 1980 τόσο μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μία, λέει, δεν το ξέφυγε. Αυτός χρησιμοποιεί 13-14 κριτήρια και λέει ότι με βάση αυτά τα κριτήρια ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο Biden, έτσι λέει. Απλά σας το αναφέρω και αν βρω τα παραπάνω στοιχεία θα τα μοιραστούμε αύριο αυτά. Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Καπιτόλιο για πρώτη φορά μετά εκείνα τα επεισόδια που είχαν γίνει και τα οποία του τα χρέωσαν, και ακόμα τρέχει και δεν φτάνει με εκείνο το θέμα. Ενώ ο Biden περιπλανόταν χαμένος ανάμεσα σε αλεξιδοτητές κάπου στην Ιταλία, και γιατί το λέει αυτό? Γιατί εκεί στην τελετή που έγινε με τους 7,
πλουσιότερος, έπεσαν κάποιοι Ιταλοί αλεξιοδοτιστές και ενώ οι έξι έβλεπαν αλλού, ο Biden είχε στραφεί και έβλεπε αλλού και τον πήρε η Μελόνι και τον έφερε στο κοπάδι. Γι' αυτό λέει αυτό, για να το είπα για να σας, για να καταλάβετε τι εννοεί. Ενώ ο Biden περιπλανόταν χαμένος ανάμεσα στους αλεξιοδοτιστές κάπου στην Ιταλία, ο Τραμπ επισκέφθηκε το Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά από τις 6 Ιανουαρίου 2021, όπου ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικάνος, τον συνεχάρει δημόσια για την νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2024, η οποία θα επιτευχθεί. Από τώρα τον συνεχάρει. Ήταν μεγάλη τιμή για εμάς που υποδεχθήκαμε τον 45ο πρόεδρο εδώ σήμερα το πρωί, ο οποίος πολύ σύντομα θα επανεκλεγεί και θα είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Τραμπ. Νομίζω ότι έχω πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν. Έχω πολύ καλή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο, παρόλο που που ήμουν αρκετά σταθερός σε αυτά που πίστευα. Παρ' όλα αυτά κρατήσαμε καλή σχέση. Είναι πιο εύκολο για μένα να οικοδομώ σχέσεις με δυνατούς ανθρώπους παρά με αδύναμους. Δεν τα πάω καλά με αδύναμους ανθρώπους. Αυτό κανονικά έπρεπε να το αναλύσουν οι δικοί μας. Με αυτούς που είναι με υποκλήσεις και με τέτοια δεν τα πάει καλά. Αν θέλετε να έχετε καλές σχέσεις με τον Τραμπ, πρέπει να είστε δυνατοί κυβερνήτες της Ελλάδας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σε μία συνομιλία με τον πρώην πρωταθλητή Χαμπίπ Νουρμαγκομέντοφ υποσχέθηκε να σταματήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις κατά της Ισραηλινής ομάδας που εμποδίζει τη βοήθεια προς τη Γάζα. Η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ισραηλινής ομάδας SAV-9 για επίθεση σε αυτοκινητοπομπές ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθύνονται προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το SAV-9 που συνδέεται με εφέδρους και επίκους της IOF εμποδίζει, παρανοχλεί και καταστρέφει τις προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας. Η ομάδα κατηγορείται για βίαιες λαιλασίες και πυρπόληση φορτηγών που μεταφέρουν βοήθεια. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας, η DIA. Η επιχείρηση προσφέρει την Guardian στην Ερυθρά Θάλασσα και στη θάλασσα του Άντεν δεν έχει ακόμα πετύχει τους στόχους της. Οι Χούθη της Ιεμένης συνεχίζουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και έχουν αναγκάσει περίπου 30 μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αλλάξουν τις ναυτιλιακές τους διαδρομές. Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι ασυμβίβαστη με την ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν. Ο διαχωρισμός του νησιού από την Κίνα θα σημάνει πόλεμο, δήλωσε ο Ζανγκ Σιαογκάνγκ, εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Άμυνας, προσέξτε, όχι του εξωτερικών, το Άμυνας μιλάει, σχολιάζοντας τα λόγια του Biden από τους G7, ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την Ταϊβάν. Το ΝΑΤΟ δεν συμφώνησε στη δέσμευση να διαθέσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για όπλα στην Ουκρανία, είπε ο Γενικός Γραμματέας Στόλτεμπεργκ. Οι υπουργοί εξωτερικών του ΝΑΤΟ συμφώνησαν όμως σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για την προμήθεια όπλων στο Κίεβο, καθώς η Ουκρανική σύγκρουση έχει εισέλθει σε σημείο κλειδί, δήλωσε ο Όστιν, επικεφαλής του Αμερικανικού Πενταγώνου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα χθες Πέμπτη την απόφαση του Ισραηλινού Υπουργείου Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς να πάρει πόρους που προβλεπόταν για την Παλαιστινιακή Αρχή και να τους δώσει σε οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας. Χαρακτήρισαν απίστευτα λανθασμένη αυτή την απόφαση οι ΗΠΑ. Πρόκειται για περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια από δεσμευμένους πόρους της Παλαιστινιακής Αρχής, τα οποία ο Υπουργός Οικονομικών είπαν είναι λεφτά που μαζεύονται από φόρους αυτά, αντί να πάνε, λέει, στους Παλαιστίνιους, να τα δώσουν στα θύματα της τρομοκρατίας. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο του Μιχάλη Ψήλου, διαβάστε το, στην Αθηματική και στο Ινφογνώμη Πολιτικά, που αναφέρει
τις αυτοκτονικές πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπακούοντας τα κελεύσματα των Ηνωμένων Πολιτειών, που οδηγούν στην αποβιομηχάνηση της Ευρώπης, που αυτό θα έχει πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την Ήπειρό μας. Επίσης, διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι η Γερμανία, επειδή είδα πριν από λίγο τον πρόεδρο του χρηματιστηρίου, νομίζω του Βερολίνου, λέει θα σταθούμε απέναντι στην κυβέρνηση διότι δεν υπερασπίζεται τις γερμανικές εταιρείες και τις γερμανικές επιχειρήσεις. Άρχισαν τα όργανα στη Γερμανία και ο Σόλτς πλέον δεν συνενεί σε νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι οποίες κυρώσεις θα επιδεινώσουν την οικονομική κατάσταση της Γερμανίας. Επίσης, η Γερμανία προβληματίζεται για την επιβολή επιπλέον δασμών στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί? Διότι το 1/3 των εξαγωγών των αυτοκινήτων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας πηγαίνει στην Κίνα. Αν τους βάλουμε εμείς, θα βάλουν και στα δικά μας και αντί να στέλνουν το 1/3 θα στέλνουν το 1/8 και θα χάσω. Κάποιες χώρες υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ξέρετε. Κάποιες χώρες όταν πρόκειται για κυρώσεις. Δεν είναι σαν την Ελλάδα. Κάτι έκανε όταν πήγαν να θυγούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Μόνο τότε. Τελικώς η G7 ανακοινώθηκε ότι αποφάσισαν να δώσουν στο τέλος του έτους 50 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία δάνειο, που θα έχει ως εγγύηση τα έσοδα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Η Ζαχάροβα αντέδρασε, δήλωσε ότι η Δύση φάνηκε να μην ακούει τα διπλωματικά μηνύματα της Μόσχας και τα έλαβε υπόψη μόνο όταν ο στρατός και το ναυτικό ανέλαβαν δράση. Εννοεί τα πλοία που πήγαν στην Αμερική, στην Αβάνα. Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν διμερή συμφωνία για την ασφάλεια. Σήμερα είναι μια πραγματική ιστορική μέρα, τόνισε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στη διμερή συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ ΗΠΑ, δεκαετής είναι, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, η οποία υπεγράφει σήμερα στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των 7 στην πλουσιωτήρων χωρών στην Ιταλία. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε θερμά τον Μπάιντεν, την οποία περιέγραψε ως τη σημαντικότερη που έχει επιτευχθεί για την Ουκρανία μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1991. Και επίσης ο Ζελένσκι είπε ότι σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τζίπινγκ του υποσχέθηκε ότι δεν θα δώσει όπλα στη Ρωσία. Ο Τραμπ, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, τη χαρακτήρισε υπερδύναμη, προειδοποιώντας όμως για τους πιθανούς κινδύνους της, και είπε ότι κάποια στιγμή, μιλώντας με έναν από τους κορυφαίους ανθρώπους της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης, είχε έτοιμο ένα λόγο, τον έβαλε λέει σε τεχνική νοημοσύνη και ο λόγος έγινε καλύτερος. Αλλά λέει προσέξτε ότι υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάμε στη Ρωσία γρήγορα. Υπάρχει μια χώρα που λέγεται Μολδαβία. Η Μολδαβία, οι άνθρωποι εκεί μιλάν ρουμάνικα, οι μισοί, τώρα αυτά ξέρετε ποικίλουν, αλλά οι μισοί λένε ότι είναι Ρουμάνοι, άλλοι μισοί λένε ότι είναι Μολδαβοί. Εν πάση περιπτώσει εκεί η Ρωσία ασκεί παραδοσιακά επιρροή. Και την επιρροή αυτή, επειδή η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ προσπαθούν να δώσουν ευρωπαϊκή προοπτική, ακόμα να την εντάξουν και στο ΝΑΤΟ μελλοντικά, η επιρροή σταδιακά μειώνεται της Ρωσίας. Και για το λόγο αυτό οι Ρώσοι, λόγω της Ορθοδοξίας, προσπαθούν να προσετεριστούν την αυτόνομη περιοχή της Γκαγκαουζίας. Εκεί στην Μολδαβία υπάρχει μια αυτόνομη περιοχή των Γκαγκαβούζων, μιλούν τουρκικά αλλά είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και με αυτούς έχουν πολύ στενές σχέσεις και μέσω αυτών αυξάνουν την επιρροή τους. Πάντως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και ο Καναδάς
κατηγόρησαν σήμερα με κοινή ανακοίνωσή τους ότι η Ρωσία οργανώνει σχέδιο για να επηρεάσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Μολδαβία. Η σημερινή πρόεδρος, η κυρία Μάγια Σάντου, είναι φιλοδυτική. Λένε δηλαδή ότι θέλουν να βγάλουν έναν φιλορώσο πρόεδρο. Σημαντικότατες δηλώσεις του Πούτιν. Και τις έκανε παραμονή του διημέρου που θα γίνει στην Ελβετία για την Ουκρανία, της διάσκεψης, της διεθνούς διάσκεψης. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, αυτά τα είπε σήμερα στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με την ηγεσία του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή Πούτιν και Λαυρό. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι, ήταν η Ουάσιγκτον εκείνη που υπονόμευσε τη στρατηγική σταθερότητα, ανακοινώνοντας τη μονομερή αποχώρηση από τη συνθήκη για την αντιβαλιστική πυραυλική προστασία, την κατάργηση των περάβλων μεσαίου και μικρότερου βεληνικού στον ανοιχτό ουρανό. Μαζί με τους δορυφόρους του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν το επί δεκαετίες σύστημα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελέγχου των όπλων στον ευρωπαϊκό χώρο. Τελικά ο εγωισμός και η αλαζονία των δυτικών κρατών οδήγησε στη σημερινή εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση των πραγμάτων. Έχουμε φτάσει, και αυτό είναι απαράδεκτο, κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή. Ξέρετε τι σημαίνει σημείο χωρίς επιστροφή? Το κουμπί εκτόξευση. Και δεν λέω εκτόξευση πυράβλου, ενώ εκτόξευση πυρηνικού όπλου, και δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο, προειδοποιούμε. Εντάξει, όταν σου λέει ο άλλος κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή, τι πρέπει να... Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκκλήση να προκληθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο πλωστάσιο πυρηνικών όπλων, καταδεικνύει τον υπερβολικό τυχοδιοκτισμό των δυτικών πολιτικών. Τι άλλο να πούμε? Τα είπε. Και πρέπει να μάθουμε τι είπε για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, έτσι. Σχολιάζοντας τη συμφωνία που έκαναν οι ΗΠΑ με τον Ζελένσκι, είπε ότι αυτή δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Και γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να υπογράφει, λέει, έχει λήξει η θητεία του, αλλά τι είπε? Καλό την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τις 4 περιφέρειες, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίτζια και Χερσόνα, και την επόμενη στιγμή έχουμε κατάπαυση του πυρός και υπογράφουμε συμφωνία. Προσέξτε τι λέει. Αποσύρτε, αν δεν το κάνετε, λέει, με τον τρόπο αυτό, το κάνουμε εμείς εκδιώκοντας τα ουκρανικά στρατεύματα με πόλεμο. Και γι' αυτό έχουμε, φυσικά το απέρριψε η Ουκρανία αυτό, για να δούμε τι λέει. Αυτό το έκανε για να, στην ουσία, να ρίξει σκιά ή να καπελώσει, αν θέλετε, το διήμερο που αφορά την Ουκρανία. Γι' αυτό το ήταν ένα τελεσίγραφο, ας πούμε. Η Ολλανδία θα στείλει στην Ουκρανία οβίδες αξίας 350 εκατομμυρίων, βλήματα 152 χιλιοστών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τελεσίγραφο τις ειρηνευτικές προτάσεις του Πούτιν για την Ουκρανία, αυτές που προανέφερα. Το γραφείο του Ζελένσκι θεώρησε τη δήλωση του Πούτιν για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ως υποτιθέμενη απόπειρα ανάληψης της πρωτοβουλίας πριν από τη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που θα γίνει στην Ελβετία. Από τη στιγμή που ο Πούτιν παρουσίασε τους όρους για κατάπαυση του πυρός, μία ώρα μετά η Ουκρανία δήλωσε ότι τις απορρίπτει. Ο σύμβουλος του επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, Μιχαήλ Ποντόλιακ, δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού μεταξύ των δηλώσεων του Πούτιν και των θέσεων της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η Ουκρανία δεχτεί τους όρους, τότε στην πραγματικότητα θα συνθηκολογήσει πλήρως και τα λόγια του Πούτιν έχουν σκοπό να κυριαρχήσουν στην ατζέντα της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής που ξεκινά αύριο στην Ελβετία. Ο Ζελένσκι συναντήθηκε στους προσκεκλημένους της Μελώνη, ήταν και ο Μόντι της Ινδίας. Συναντήθηκε ο Ζελένσκι με τον Μόντι, συζήτησε θέματα εμπορίου κτλ. Αλλά και τα αυριανά που θα γίνουν στην Ελβετία, η Ινδία θα παραστεί. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλη Νεμπέντζια, είπε για την αυριανή διάσκεψη για την Ουκρανία στην Ελβετία.
Ο κύριος στόχος της διάσκεψης είναι να εκδοθεί ένα τελεσίγραφο στη Ρωσία με τη μορφή ειρηνευτικού σχεδίου του Ζελένσκι. Η σύνοδος κορυφής στην Ελβετία είναι μια προσπάθεια εξαπάτησης. Η Δύση προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να τραβήξει τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου στις θέσεις της. Το μόνο που απαιτεί η Δύση από τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου είναι να επιβάλλουν ένα προκαθαρισμένο τελεσίγραφο στη Ρωσία, το οποίο βασίζεται στη φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι των 10 σημείων. Οι Ρώσοι εταίροι στον ΟΗΕ θεωρούν υποκρισία και βλακεία να προσπαθούν να δώσουν στη Μόσχα τελεσίγραφο στην επικείμενη διάσκεψη. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία χωρίς τη Ρωσία είναι δρόμος προς το πουθενά. Χωρίς τη Μόσχα δεν θα είναι δυνατή επίλυση σύγκρουσης. Μα δεν θέλουν αυτό οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί θέλουν να βγει μια απόφαση, να την υπογράψουν 90 κράτη και να πει ένα σχέδιο και να πούνε αυτό είναι το σχέδιο των 90 κρατών, όχι της Ουκρανίας. Θέλει δηλαδή να ισχυροποιήσει διπλωματικά τη θέση της, είναι μια έξυπνη κίνηση. Η Ρωσία, εάν το Κίεβο αρνηθεί τους όρους του Πούτιν, σε κάθε περίπτωση θα απελευθερώσει το έδαφος των νέων περιφερειών, δήλωσε στο ΡΙΑ Νοβόστι ο επικεφαλής στρατιωτικής επιτροπής της Δούμας Ρωσικής Καρταπόλοφ. Ο Πούτιν δήλωσε ότι είμαστε μάρτυρες σε αυτή τη συνάντηση με τον Λαυρόφ, είμαστε μάρτυρες στη κατάρρευση του Ευρωατλαντικού Συμφώνου. Οι υπερπόντιοι κύριοι της Ουκρανίας θα απαλλαγούν από την τρέχουσα ελίτ του Κιέβου, θα την αντικαταστήσουν με μία νέα, επίσης υποτεγμένη στους αυτούς. Στην Ελβετία, στη Σύνοδο για την Ουκρανία, θα συμμετέχει και ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας της Αρμενίας, Αρμέν Γκριγκοριάν. Ένα αναγνωριστικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, MQ-4C Triton, του Αμερικανικού στόλου, έκανε περιπολίες πτήσεις πάνω από τον Εύξεινο Πόντο. Οι Ρώσοι λένε ότι συλλέγει πληροφορίες στόχων στην Κρυμαία και σε άλλες περιοχές για να δώσει τις πληροφορίες στους Ουκρανούς και να ακολουθήσουν τα μη επανδρομένα ή οι πύραυλοι. Το Πακιστάν θα αποδεχθεί την πρόταση της Κίνας να ενταχθεί στους BRICS. Δεκαετή συμφωνία ασφάλειας υπέγραψαν σήμερα, εκτός από τη ΣΥΠΑ, η Ουκρανία και με την Ιαπωνία και 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια θα παράσχει η Ιαπωνία το 2024 στην Ουκρανία και θα τη στηρίζει σε όλη τη διάρκεια της δεκαετούς συμφωνίας. Επιτυχία και αυτή της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή ότι κατέριψαν 7 από 14 πυράβλους που εκτόξευσαν οι Ρώσοι και 17 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επίσης, από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 87 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, 70 από τα οποία είχαν στόχους στην περιοχή του Ροστόφ. Και η Ζαχάροβα είπε ότι αν μας επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι περιορισμό στις κινήσεις των διπλωματών μας, θα έχουμε αντίπεινα αυτά στη διπλωματία. Υπάρχουν πάντα τα ισοδύναμα μέτρα που παίρνει μία χώρα κατά της άλλης. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Προχωράμε δυνατά, βοηθάμε το κανάλι, μπαίνουμε παρακάτω στα περισσότερα, βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε το κανάλι, με αρέσει, με σχόλια, το μοιραζόμαστε με φίλους. Ορισμένοι μπορεί να το μοιράζεται και με εχθρούς, δεν πειράζει, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε υπόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.